Ενώ μπορώ να φανταστώ ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήσατε, το κομμάτι που ασχολείται με τη Χαλκιδική, με ποιο τρόπο το προσεγγίσατε. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι είδα πολύ νωρίς να πολιτικοποιείται το πράγμα. Ο πατέρας μου είχε το μεταλλείο αυτό επί 25 χρόνια. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι οι σκουριές, πού είναι οι σκουριές, νομίζω πως είναι χωριό, ενώ είναι δάσος. Η εξόρυξη βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ποιους βλάπτει? Πρώτα απ' όλα τους εργαζόμενους. Απόψε η εκπομπή δεν βγαίνει από την κανονική της περιοχή, από το στούντιο ενός ραδιοφώνου, αλλά από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλη η βρωμιά που παράγεται εκεί πάνω στο Μόλνταλ, όλη η ακαθαρσία της περιοχής εκεί πάνω, καταλήγει στην παραλία. Ζήτω μας! Ζήτω το μας! Ζήτω! Ζήτω! Η εταιρεία τι στάση κρατάει σε σχέση με όλο αυτό? Η εταιρεία είναι πρόθυμη να δώσει δουλειά σε όλους, ακόμα και σε αυτούς που είναι εναντίον. Εγώ όμως έχω τάξει τη δημοσιογραφική μου πένα στο λαϊκό αγώνα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα στηρίξω την προσπάθειά σας. Με τις δυνάμεις μου. Δεν θα το επιτρέψουμε σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ουτών. Δεν θα το επιτρέψετε. Όχι. Και ποιοι είστε εσείς? Ποιοι είστε εσείς? Εγώ. Εσείς που θα μου επιτρέπετε ή όχι? Εγώ. Μια κούφτα ανίκανη. Εγώ. Να διαχειριστούν το οτιδήποτε. Εγώ σου το απαγορεύω. Ο προϊστάμενος του! Ήταν μια καμπάνια που πληρώθηκε κανονικά χρυσάφι, με τιμές τιμοκαταλόγου δηλαδή, χωρίς καμία έκπτωση. Τολμάς να λες ότι στείνεις δίχτυα για να παγιδεύεις τους αναγνώστες σου. Και άμα πέσει ο πρώτος, μετά δεν υπάρχει επιστροφή, θα γκρεμιστούνε όλα. Σκεφτείτε μόνο, σας παρακαλώ, ότι αν δημοσιεύσετε αυτό το άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος θα μείνει άνεργος. Πραγματοποιήσαμε μια σειρά επισκέψεων και σε μια από αυτές μιλήσαμε με ανθρώπους που δουλεύουν ή δούλεψαν στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Παλιά έλεγαμε πρώτα ηλικία και στα δουλειά. Έτσι όπως μας έφτασαν, λέμε να έχουμε ηλικία και ηλικία. Εγώ τις κάνω στην υγεία μας όλους για το νερό μας και είμαι περήφανος για αυτό το νερό που έχουμε, αν και είμαστε και συμμεταλλευτική περιοχή. Μα συγχωρείτε για την μικρή διακοπή. Κοίτα ο κύριο εκεί και καλά το. Να, εγώ πήρα ένα ποτήρι νερό, ησυχία. Και δεν έπαθε τίποτα. Μα βεβαίω δεν θα πάθει τίποτα. Με ένα ποτήρι, ούτε με δύο, ούτε με δέκα ποτήρια. Όλα αυτά που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας και τα πετούμε, χρειάζονται μετάλλευμα. Θα σα μιλήσω για τον Πάο. Αν τα είχα κληρονομήσει εγώ, θα φερόμουν τελείως διαφορετικά. Αντί να ασχολούμαστε με το σκοτάδι, καλύτερα να ανάβουμε ένα φως. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ψηφοφορία. So